ο Κάρλ Μάρξ πριν από 150 χρόνια στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου περιέγραφε το κίνητρο της κίνησης του κεφαλαίου και έλεγε συγκεκριμένα ότι το ποσοστό κέρδους όσο αυξάνεται, τόσο το κεφάλαιο γίνεται πιο τολμηρό, πιο ζωηρό. Μάλιστα έλεγε ότι με ποσοστό 100% κέρδους ξαναλαμβάνονται όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι, ενώ με 300% κέρδος, ποσοστό κέρδος, δεν υπάρχει έγκλημα που να μην ρίξει ότι κινδυνεύσει να κάνει. Θα μπορούσε σήμερα ο τίτλος της συζήτησής μας να είναι ακριβώς αυτό το απόσπασμα που μάθησε. Αρκετές φορές και φέτος είδαμε τον εφιάλτη ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις σε εργοστάσια όπως η προχθεσινή στα Διαβατά, σε αποθήκη, σε απόσταση αναπνοής, από εργοστάσιο με χημικά, από άλλες αποθήκες με απορριπαντικά, με τόνους χαρτιού, σε μια περιοχή όπου λειτουργούν δηληστήρια ή παλιότερα πυρκαγιές σε βιβλιοφόρα και υποσταθμούς της ΔΕΗ, οι δασικές πυρκαγιές φέτος στην Αττική, δίπλα σε μεγάλες βιομηχανικές ζώνες. Ο μεγάλος σεισμός στην Κρήτη και οι πλημμύρες των τελευταίων ημερών που ήρθαν ακριβώς να μας θυμίσουν ότι το σημερινό κράτος δεν προσφέρει καμία προστασία απέναντι σε φυσικά φαινόμενα, απέναντι σε τεχνολογικούς κινδύνους. Στη σημερινή παρέμβαση θα σταθούμε λίγο πιο αναλυτικά στον υπαρκτό κίνδυνο ενός σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος, συγκεκριμένα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώνεται μια σειρά προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δείχνοντας μια ματιά στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μπορούμε να δούμε εάν κινδυνολογούμε ή αν πράγματι συντρέχουν λόγοι τέτοιες ανησυχίας. Αναφερόμαστε σε μια περιοχή όπου σε Διαβατά, Νεοχωρούδα, Καλοχώρη, Σύνδο και λιμάνι συγκεντρώνονται δηληστήριο από πετρελαίου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εξεργασίας του προπυλενίου των ΕΛΠΕ. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε Ιουνία, Καλοχώρη και στον Αλέξανδρο κοντά στο Βόρειο Μακεδονία. Δεκάδες χημικές βιομηχανίες αποθήκευσης υπερεξεργασίας υλικών όπως χρώματα, πλαστικά, χημικά, λιπάσματα και τοποκτώνα, καθώς και εγκαταστάσεις πρώην βιομηχανίας προσφορικών λιπασμάτων και ασφαλτικών χημικών προϊόντων στην ΠΠΕ. Logistics centers και αποθήκες στην ΠΠΕ και στο Καλοχώρι. Εργοστάσια ανακύκλωσης που έχουν ήδη ξεσπάσει πυρκαγιές αναδιαστήματα, πρόπερση ένα καταστράφηκαν πολλός καιρός. Εργοστάσια φαρμάκου με καλλιτικά, εργοστάσια τύπου χάρτου, ηματισμού και μετάλλου με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που περιέχει και πλαστικά. Βέβαια, η ύπαρξη επικίνδυνων έφλεκτων τοξικών ουσιών σε ένα βιομηχανικό χώρο δεν οδηγεί αυτόματα σε βιομηχανικό ατύχημα και δεν λέμε αυτό. Αυτοί που στην πραγματικότητα οπλίζουν και πατάνε τη σκανδάλη είναι οι βιομηχανοί, το αστικό κράτος, που στη λογική της μείωσης του κόστους και αύξησης της κερδοφορίας ακυρώνουν μέτρα απόλυψης εργαζομάτων, αμελούν την εκπαίδευση των εργαζόμενων, γενικεύουν τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, αυξάνουν τα όρια ηλικίας και επιδότησης, προσλαμβάνουν ανειδίκευτους σε κρίσιμα πόστα όπου απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση, εντατικοποιούν την εργασία, μονιμοποιούν την υπεροριά, ανέχονται την ελλειπή συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Την ίδια ώρα χωροθετούν και δίνουν άλλες λειτουργίες σε βιομηχανίες δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Ενδεικτικά η βιομηχανική περιοχή της Σύνδου συνορεύει με τους οικισμούς Σύνδο, Ιωνία, Καλοχώρη, Αρχίαλο, με συνολικά περισσότερους από τους 5.000 κατοίκους, ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται και ο Δήμος Κορδελιού Εργόσμου με περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Αν συνυπολογιστεί και ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες παραπάνω. Είναι λοιπόν υπερβολή να αναφερόμαστε στον υπαρκτό κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή, όταν πολλές επικίνδυνες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους, με κίνδυνο αλυσιδωτού ατυχήματος ντόμινο με τεράστιες συνέπειες. Άδικα ανησυχούμε όταν είναι γνωστό ότι μέσα σε ζώνες επικίνδυνοτητας βρίσκονται οικισμοί, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, νηπιαγωγεία, πλήθος άλλων επιχειρήσεων με εκατοντάδες εργαζόμενους, εθνικές σωδοί και άλλοι οδοί μεταφοράς. Χρειάζεται κάποιος να είναι μάτης για να προβλέψει ότι αυξάνεται η επικίνδυνοτητα στην περιοχή μας λόγω μιας πιθανής πλημμύρας ή ενός μεγάλου σεισμού, όταν γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και έκτη παγκόσμια, ενώ γνωρίζουμε ότι πολλά μεγάλα ατυχήματα και διεθνώς και στη χώρα μας έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, έχοντας ως τραγικό απολογισμό εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, καρκινογενέσεις και άλλα προβλήματα υγείας μακροπρόθεσμα για μεγάλο βάρος του πληθυσμού, καταστροφή υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι γνωστά στην κυβέρνηση, στους αρμόδιους κρατικούς μηχανισμούς, στην περιφέρεια και τους αντίστοιχους δήμους. Αυτό που επαναλαμβάνουν οι πρόσωποι
δισεκάστρωτη κυβερνητική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, με πιο πρόσφατη λίγο ημερών απάντηση του Υπουργείου Εργασία σε σχετική ερώτηση του κόμματο του Βουλή, είναι ότι τάπα δεν συντρέχει λόγο ανησυχία, γιατί υπάρχει επαρκέ νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζόμενων και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία σε Βέζο που αφορά ακριβώ τον κίνδυνο ενό βιομηχανικού ατυχήματο σε καταστάσει που διαχειρίζονται μεγάλε ποσότητε επικίνδυνων ουσιών. Σύμφωνα με αυτά, την νομοθεσία δηλαδή και την οδηγία σε Βέζο, προβλέπεται η σύνταξη σχεδίων αντιμετώπιση τεχνολογικών οχημάτων μεγάλη έκταση και η ενημέρωση του κοινού σε περιοχέ όπου λειτουργούν αυτέ οι αντικαταστάσει. Ακόμα και εκεί που υπάρχουν κάποια σχέδια στα χαρτιά, αυτά παρουσιάζουν σημαντικέ ελλείψει ή σε μεγάλο βαθμό είναι ξεπερασμένε, καθώ η παραγωγική δραστηριότητα έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που συντάχθηκαν. Μάλιστα, για τα τεχνολογικά ατυχήματα εκτό οδηγία σε Βέζο, δεν υπάρχουν προβλέψει καθόλου πέρα από μια γενική αναφορά στο σχέδιο ξενοκράτη. Επιπλέον, οι όποιε προσπάθειε έχουν γίνει να συνταχθούν τέτοια σχέδια, για παράδειγμα στο Θριάσιο, δεν έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικέ συνθήκε. Για παράδειγμα, σε συνθήκε κυκλοφοριακή συγχώρηση, για να αξιολογηθεί η ερημότητα εκένωση, δεν έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί κατάλληλο πληθυσμό. Στην καλύτερη περίπτωση, να έχουν δοθεί κάποια ενημερωτικά φυλάδια στον πληθυσμό ή να υπάρχουν αναρτημένε οδηγίε αυτοπροστασία στο διαδίκτυο. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο σήμερα επιτρέπει τη λειτουργία μια σειρά εγκαταστάσεων μέσα στον αστικό ιστό. Ενώ στις μελέτες αυτές δεν εξετάζεται ολοκληρωμένα η αλληλεπίδραση μεταξύ δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, αλλά μεμονωμένα η κάθε επιχείρηση. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο είναι αναεπαρκές. Σειρά νομοθετικών προβλέψεων έχουν μειώσει ακόμα περισσότερο τους αναγκαίους ελέγχους για να δοθεί άδεια λειτουργίας στο όνομα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Σε πολλές περιπτώσεις αρκεί η κατάθεση μιας απλής υπεύθυνης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, η οποία μπορεί και να μην ενεργηθεί ποτέ εάν δεν γίνει σχετική καταγγελία. Έτσι λειτουργούν τοξικές βόμβες μέσα στον αστικό ιστό με ανυπαρξία ουσιαστικής πώληψης, ετοιμότητας αντιμετώπισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού με σοβαρό κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος. Παράλληλα, το αστικό κράτος διαχρονικά θωρακίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Με την απουσία ουσιαστικού ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας, της υπάρχουσας νομοθεσίας, αλλά και με τη διατήρηση κενών ώστε να μην εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία αποτελεσματικά. Είναι τόσο μικρός ο αριθμός των υποθεωρητών υγείας και ασφάλειας της εργασίας και των υποθεωρητών περιβάλλοντος, που για να γίνουν έστω και μια απλή επίσκεψη σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, σε όλους αυτούς τους χώρους, απαιτούνται χρόνια. Ουσιαστική ενημέρωση και ασκήσεις ετοιμότητας του πληθυσμού δεν έχουν γίνει και δεν προβλέπεται να γίνουν. Μόνο και μόνο να σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή φέρτε στα κινητά μας μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκεται στην περιοχή εγγενώστε γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, θα συνειδητοποιήσουμε πόσο αποστάτευτοι είμαστε. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι κρίσιμο η εργατική τάξη. Συνολικά ο λαός που παίζει καθημερινά τη ζωή του κορώνα γράμματα να μην αποδεχτούν λόγω της φύσης της παραγωγικής δραστηριότητας σε τις βιομηχανίες ότι είναι καταδικασμένοι να ζουν έτσι και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτοί που ανάγουν το φυτίλι είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να μπουν στο στόχαστρο. Είναι οι καπιταλιστές. Όσο μοναδικό νόμο αναγνωρίζουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά τους, είναι το αστικό κράτος που δουλεύει για αυτόν τον σκοπό. Τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι σύμφυτα με την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής, με τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, με τη μόνιμη προσπάθεια έντασης της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Είναι δηλαδή φαινόμενο με αίτια και ρίζα βαθιά στο σημερινό σύστημα. Η πραγματική αιτία των βιομηχανικών ατυχημάτων είναι ότι τα μέτρα κοστίζουν και μειώνουν το ποσοστό κέρδος των μονοπωλιακών ομίλων. Ο βασικός παράγοντας που καθορίζει κάθε επιλογή του εργοδότη σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, με την ασφάλεια της εγκατάστασης και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι τι επίδραση θα έχει αυτό στο κέρδος της επιχείρησης. Για αυτήν την πολιτική είναι συνένοχες όλες οι αστικές κυβερνήσεις και η σημερινή βέβαια, όποιος και είναι στην κυβέρνηση, όσο τα κλειδιά της οικονομίας θα έχουν επιχειρηματική όμιλη, η υγεία και η ασφάλεια και το περιβάλλον μαζί με όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ανάγκες θα θυσιάζονται στον βωμό της κερδοφορίας τους. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε σήμερα να διασφαλίσουμε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τόσο των εργαζόμενων όσο και των κατοίκων κάθε περιοχής με βάση τις μεγάλες δυνατότητες και την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής σήμερα. Το ΚΚΕ λοιπόν απαντάει καθαρά ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Αν ξεριζώσουμε τη λειτουργία της οικονομίας με μόνο το καπιταλιστικό κέρδος, αν διαμορφώσουμε τώρα προϋποθέσεις για να αναδρέψουμε την εξουσία του κεφαλαίου, μπορούμε να το πετύχουμε στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και της εργατικής εξουσίας, όπου όλες οι αποφάσεις για το τι, πώς, πού και πότε θα παραχθεί θα λαμβάνονται με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική ευημερία. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της εργατικής εξουσίας μπορεί να διασφαλίσει ότι η οργάνωση της παραγωγής, η λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων, ο χωροταξικός σχεδιασμός κάθε περιοχής
θα επιτυγχάνουν ταυτόχρονα και συνδυασμένα προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων και των κατοίκων, δουλειά για όλους κατά τον με την εκπαίδευσή τους, ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση, προστασία του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος. Μόνο σε μια τέτοια κοινωνία, όπου ούτε η υγεία ούτε η εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν εμπόρευμα, μπορεί η πρόληψη και γενικότερα η προαγωγή της υγείας να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας. Διαμορφώνοντας κατάλληλα την οργάνωση της εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον κάθε βιομηχανικής μονάδας για τη μείωση και την αντιμετώπιση επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών. Φυσικά, εμείς οι κομμουνιστές δεν περιμένουμε παθητικά να έρθει κάποια μεγάλη μέρα της ρυθμίσης αλλαγής, του συσχετισμού δυνάμεων που θα επιτρέψει να υλοποιηθούν όλα αυτά. Αλλά από σήμερα, καθημερινά, αγωνιζόμαστε αποφασιστικά σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, ώστε να διευρύνονται οι πρωτοπόρες εστίες αντίστασης και αντιπίθεσης και να πείθονται οι εργαζόμενοι μέσα από την ίδια τους την πείρα για την ανάγκη εμπόρευσης της λύσης τους. Το ζήτημα των επικίνδυνων συνθήκων ζωής της πόλης, η γένεια των σχετικών υποδομών του κρατικού μηχανισμού και απαράδεκτη έλλειψη στην νομοθεσία, η εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων μπορεί και πρέπει τώρα να μπουν στο προσκήνιο για αγωνιστικές πρωτοβουλίες του ευρύτερου του εργατικού λαϊκού κινήματος. Με διεκδικής και ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από κρατικούς μηχανισμούς, οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για να ληφθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και των εργαζόμενων από βιομηχανικά ατυχήματα. Απέναντι στις στιγμές δικαιολογίες για άτυχη στιγμή και ακραία κοινωνικά φαινόμενα, μπορούμε εμείς σήμερα να συμβάλλουμε για να ανοίξει ο δρόμος για την ελπιδοφόρα προοπτική, ώστε όλοι και όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην οργάνωση της αντεπίθεσης σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. Ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όχι μόνο την κρίσιμη στιγμή, αλλά μέσα από την πάλη του να βάλει τους όρους για να μπορέσει να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα, για να μπορέσει να ανοίξει τον δρόμο για ριζικές αλλαγές. Σε αυτό λοιπόν τον αγώνα σας καλεί σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.